Να δείτε. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι βεβαίως το έργο της Χρήστου έχει καθυστερήσει λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών, έχει καθυστερήσει για παράδειγμα γύρω στους 3 με 4 μήνες. Λόγω του ότι οι πληρωμές έγιναν 3 φορές μέχρι τώρα διακοπή εργασιών. Έχει καθυστερήσει. Αυτό όμως καμία εξάρτηση δεν έχει με τα υπόλοιπα έργα. Συνάρτηση έχει μόνο με το έργο που υλοποιεί η Θέμελης, που έπρεπε να κλείσουμε τις κάθετες. Γι' αυτό το λόγο το ανοίξαμε και νωρίς, σε συνεννόηση όμως και με τους ανατόχους και των δύο έργων, και ο Πυλώνας δηλαδή, αλλά και ο Ζενιώδης Πικούνης, συνεννοήθηκαν ότι να δώσουμε εμείς μία λωρίδα για κάθοδο και θα δώσουν και εκείνοι μία για άνοδο. Τώρα, τότε ο κύριος Βρουλής βγήκε από αυτά τα πράγματα, εγώ λέω ένα πράγμα αυτονόητο. Δεν έχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας από την έξω πλευρά, λέει εκεί που έγινε μετατόπιση. Γιατί δεν δίνουν τη μία λωρίδα για άνοδο? Απλά πράγματα λέει. Εμείς δεν τους εμποδίζουμε εκεί καθόλου. Δεν έχουμε κανένα έργο να κάνουμε επί της παραλιακής που να τους εμποδίσει. Ένα που είχαμε στα φανάρια της Φάρκινα στην όδευση των ομβρίων την τελειώσαμε την Κυριακή. Επομένως, μην μάθαμε τώρα και ρίχνουμε όλα ό,τι γίνεται και καθυστερεί, φταίει η Χρήστου. Εντάξει, η Χρήστου προχωρά κανονικά και εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τον Μάιο, αν εξαιρέσουμε τις νησίδες, όλα τα άλλα θα είναι στην θέση του.